Αγιώτη. Όλοι μαζί, ενωμένοι εδώ μια γροθιά, σήμερα δίνουμε ένα μάθημα δημοκρατίας. Ένα μάθημα ότι η λαϊκή βούληση πρέπει να ακούγεται από όποιους κυβερνούν. Η Λέσβος μαζί με τη Χίο και με όλα τα νησιά βροντοφωνάζουμε ότι δεν θέλουμε κέντρα φιλοξενίας στα νησιά, ούτε στη Βάστρια, ούτε στον Καρατεπέ, ούτε πουθενά. Ούτε στο Θόλος. Φορείς που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, πέρα από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση. Η ΑΔΕΒΗ, το Εργατικό Κέντρο, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλονής, ο Εμπορικός Σύλλογος Πλωμαρίου, το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα και όσοι ήθελαν προαιρετικά να συμμετέχουν, να ευχαριστήσουμε εδώ τα καταστήματα που έκλεισαν στην κεντρική αγορά Μυθλήνης και δεν ακολούθησαν τις εντολές. Το είπαμε. Τον Εμπορικό Σύλλογο Καλονής τον είπαμε. Το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΙΑΛ, οι δικαστικοί υπάλληλοι, το Συνδικάτο Εργαζομένων Επιστημιστικών και Τουριστικών Επαγγελμάτων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Δομικά Υλικά και τις Κατασκευές, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλίνης, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλονής, ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου, ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Λέσβου, η Κίνηση Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών Λέσβου, ο Σύλλογος Καλοχωρητών Λέσβου Άγιος Γεώργιος, έστειλε επίσης μήνυμα συμπαράστασης και κοινής διεκδίκησης η ΟΛΣΑ, η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων από την Αθήνα. Σήμερα εδώ, σε αυτή τη συγκέντρωση που διεκδικούμε τα δίκαια των νησιωτών μας, παρίστανται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, ο κύριος Μπουρνούς, η κυρία Κορμινάκα, αιρετή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, να εξηγήσουμε ότι της πρωτοβάθμιας εννοούμε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο οποίος δεν ενέδωσε σε πιέσεις, σήμερα έχει το λόγο. Μας υποσχέθηκε προεκλογικά, το θυμόμαστε όλοι, είναι συνεπής και δεν γονάτισε. Δεν θα τον γονατίσουν ποτέ. Είμαστε όλοι μαζί του, μακριά από σημαίες κόμματα και διεκδικούμε το καλύτερο για τα νησιά μας. Κώστας Μουτζούρης. Τσέχου γραμμένη εδώ. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, Λέσβοι και Χιώτες εξ αποστάσεως, γιατί αυτή την ώρα γίνεται ανάλογη συγκέντρωση και στοιχείο. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, μετά την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, στην οποία ήρθαν συμπαραστάτες οι φορείς που διάβασε η κυρία Αντωνέλη. Τους ευχαριστούμε όλους. Είναι μια συγκέντρωση καρδιάς. Δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι συγκέντρωση καρδιάς. Μια συγκέντρωση πέραν κάθε κόμματος. Πριν από λίγο χαιρέτησα και μας πάστηκαν άνθρωποι που ξέρω ότι ανήκουν σε διαφορετικούς κομματικούς χώρους. Δεν ταυτιζόμαστε σε αυτή τη συγκέντρωση και τη διεκδίκηση που έχουμε με κανένα κόμμα.
Ταυτιζόμαστε μόνο με την Ελλάδα και τα νησιά μας. Μπράβο! Είναι μια συγκέντρωση που ελπίζω και εύχομαι και παρορμώ και σας παρακαλώ να παραμείνει ειρηνική και σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους. Σήμερα που είναι η συγκέντρωση αυτή, που είναι η δεύτερη επέτειος, ακριβώς η δεύτερη επέτειος, όταν πριν 2 χρόνια δυνάμεις έφτασαν με το πλοίο της γραμμής και προσπάθησαν να επιβάλλουν στα νησιά μας να γίνουν και στοιχείο, να καταστούν σημεία συγκεντρώσεως οικονομικών μεταναστών. Είναι γνωστό το αποτέλεσμα πριν από 2 χρόνια. Είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις αυτές έφυγαν άπρακτες σε 2 μέρες. Σήμερα το σύνθημά μας είναι όχι στη Βάστρια, όχι στον Καρατεπέ, το Μαυροβούνι, όχι στο Θόλος, όχι στο Χαλκιός στοιχείο, όχι πουθενά. Δεν σημαίνει ότι λέμε όχι στη Βάστρια ή στον Καρατεπέ και λέμε το τάδε σημείο. Όχι σε δομές στο νησί μας και στοιχείο. Όχι σε δομές. Δομή είναι γνωστό για μας τους μηχανικούς τι σημαίνει. Σημαίνει μια δομημένη δόμηση που για το συγκεκριμένο σημείο έχουν προβλεφθεί 25 εστιατόρια με οδικό δίκτυο, με σχολεία, με αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ενδώσουμε και να δεχθούμε στο νησί μας που 3.000 και πάνω χρόνια ήταν και παραμένει και θα παραμείνει ελληνικό, ό,τι και να λένε οι γειτονές μας, είναι ελληνικό, δεν θα το καταστήσουμε buffer zone για την Ευρώπη. Θα μείνει ελληνικό. Δεν ανεχόμαστε στην καρδιά του να έχουμε αυτές τις δομές. Από την προηγούμενη ανάλογη συγκέντρωση, πριν από 2 χρόνια, το Γενάρη του 20, έχουν γίνει πολλά. Αν θυμίστε, τότε λέγαμε ότι δεν θέλουμε δομές, δεν θέλουμε τα σύνορά μας, τα θαλάσσια, να είναι ανοιχτά, να είμαστε μπάτες κύριε αρέστε, και θέλαμε να εκενωθούν τα νησιά μας που ηρίζει στο Εμπαρόδο. Τότε στη Λέσβο φιλοξενούσαμε 25.000 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. Εγώ δεν το είπα. Από τότε έγιναν πολλά. Φυλάχθηκαν τα σύνορα, όντως. Φυλάχθηκαν τα σύνορα. Σφραγίστηκαν τα σύνορα μας. Τόσο που έχουμε σχεδόν μηδενικές εισρωές. Εκενώθηκαν τα νησιά μας. Τότε είχαμε 25.000 μετανάστες. Τώρα έχουμε 1.750 στη Λέσβο. Έγιναν πολλά. Η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα της τότε συγκεντρώσεως και έκανε πολλά. Βέβαια το μήνυμα ξεκίνησε από εσάς, από τη συγκέντρωση. Αν εμείς και οι Χιώτες και ο Εύρος δεν είχαν δώσει το σύνθημα, πιθανόν να μην είχε γίνει τίποτα. Όμως ακούστηκε το σύνθημά μας, η συγκέντρωσή μας δεν ήταν επιματέω. Και η σημερινή δεν θα είναι επιματέω. Με τα σημερινά δεδομένα, όπως τα πήραν πριν από λίγο, στη Λέσβο φιλοξενούμε 1.750 οικονομικούς μετανάστες. Στοιχείο περίπου 400. Ανάλογος ο αριθμός είναι και στη ΣΑΜ. Αφού σφραγίστηκαν τα σύνορα, αφού όπως διάβασα σήμερα, η Τουρκία φυλάσσει τα σύνορά της. Μπράβο της. Τα φυλάσσει τα σύνορα. Για ποιο λόγο θέλουμε δονές των 3.000 ή των 5.000 ΣΥΜ. Για ποιο λόγο τα θέλουμε αυτά. Μας λένε ότι υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία να ανοίξει κάποια στιγμή τη στρόφικα. Η στρόφικα ρολ ποτέ δεν έκλεισε. Οι άντρες μας, του λιμενικού μας, της αστυνομίας μας, του στρατού μας, ξέρουν κάθε βράδυ μες τη μαύρη νύχτα τι κάνουν στα σύνορά μας. Τα σύνορά μας σφραγίστηκαν από τον αγώνα μας και από την κυβέρνηση. Τα σύνορα δεν έκλεισε η στρόφικα. Απλά παίρνουμε τα μέτρα μας. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να έχουμε αυτές τις δομές. Η μόνη εξήγηση είναι ότι προορίζονται να γεμίσουν με μετανάστες που θα προέρχονται από άλλες χώρες και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τα νησιά αυτά
είναι νησιά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δεν είναι νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν είναι νησιά που βρίσκονται στη Γερμανία ανάμεσα και στην Δανία. Είναι νησιά ανάμεσα. Καθημερινώς διαβάζουμε τον Ερντογάν και τους υπουργούς του τι δηλώνουν. Εσχάτως βάλανε το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών μας. Οι διεκδικήσεις των Τούρκων και με τα πρόσφατα γεγονότα Ουκρανία και Ρωσία μαξιμαλίζουν. Δεν ξέρουμε που σταματάνε. Δεν μπορούμε να γίνουμε νησί υβριδικό. Είμαστε καθαρά ελληνικό. Δεν μπορούμε να γίνουμε buffer zone, όπως είπα πριν, της Ευρώπης. Θέλουμε να μείνουμε ελληνικό. Τι αντιπροτείνουμε? Δεν είμαστε χωρίς προτάσεις. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε προτάσεις. Όταν λέγαμε πριν από 2 χρόνια καμία δομή, οι συνθήκες ήταν 25.000 άνθρωποι. Κοιμόντουσαν εδώ, κοιμόντουσαν παντού. Τώρα έχουμε αλλιώς άλλες συνθήκες. Αντιπροτείνουμε, εάν υπάρχει μια βάρκα με ένα σκάφος με μετανάστες να περνάει από την ξεφύγει και περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα, να έχουμε ένα κέντρο καταγραφής και τακτοποιήσεως, να δούμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κοροναϊό ή κάποια άλλη ασθένεια, και ταχαίως να μεταβούν εκεί που θέλουν. Και όχι να μεταβούν στη Γερμανία που κατά βάση θέλουν, να μείνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεδομένου ότι τα νησιά μας εδώ είναι ευπαθή, είναι ευαίσθητα. Και τι, πού το θέλουμε αυτό το κέντρο? Το κέντρο καταγραφής. Δεν το ονομάζω δομή, κέντρο καταγραφής το ονομάζω. Πού το θέλουμε? Μα το θέλουμε σε ένα γυμνό τοπίο. Δεν το θέλουμε σε ένα ξέφωτο στη μέση του μεγαλύτερου δάσους του Αιγαίου. Πήγα προχτές και το είδα μαζί με τους αδέρφους. Είναι ένα ξέφωτο έτσι, περιβαλλόμενο από πολλά χιλιόμετρα δάσους. Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί σε ένα τέτοιο δάσος. Μα έχουμε τόσα γυμνά τοπία. Διεκδικούμε ένα κέντρο σε γυμνό τοπίο και μη επεκτάσιμο. Να μην μπορεί να επεκταθεί. Να μην ξεκίνησε από 2.000 και να γίνει 25. Είμαστε έτοιμοι να το βρούμε αυτό το μέρος. Είμαστε έτοιμοι. Και δεν το τοποθετώ σε όρια Δήμων. Εγώ το τοποθετώ σε όρια Ελλάδος, σε όρια νησιού. Δεν κολλάω αν είναι τα όρια της Λέσβου, της Μυτιλίνης ή της Καλονής. Το καταλληλότερο σημείο να βρούμε. Είμαστε έτοιμοι να το βρούμε. Τέτοιο κέντρο καταγραφής υπάρχει στη Λαμπεντούζα. Το βρήκα τώρα πρόσφατα. Ακριβώς ίδιο κέντρο υπάρχει στη Λαμπεντούζα στην Ιταλία. Καταλήγουμε με θετικό τρόπο. Προτείνουμε στους Ευρωπαίους φίλους μας. Γιατί όλα αυτά γίνονται με βούληση της Ευρώπης. Η Ευρώπη θέλει να ξεφορτωθεί το πρόβλημα, θέλει να το δώσει στην Ελλάδα και η Ελλάδα ψάχνει να το δώσει στα νησιά. Άρα λοιπόν πρέπει να συνομιλούμε τους Ευρωπαίους. Προτείνουμε στους Ευρωπαίους και στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως να έρθουν να συζητήσουν με πολιτική βάση. Να βρούμε μια λύση αποδεκτή από όλους. Αλλά κυρίως με τα συμφέροντα του νησιού μας, της Ελλάδος, του ελληνισμού που έχουμε όλοι μας. Αφήστε τα, ας αφαιθούν στην άκρη οι μαξιμαλισμοί και οι βίαιοι τρόποι για να μπορέσουν να επιβάλλουν. Είναι βασική αρχή, κανένα εγχείρημα δεν επιτυγχάνει όταν πάει βιαίως να γίνει. Όταν δεν έχει την τοπική συνένεση δεν επιτυγχάνει κανένας. Είτε πρόκειται για εγχείρημα πολιτικού, μηχανικού, είτε για μεταναστευτικό ή οδήποτε είναι αυτό. Χρειάζεται τοπική συνένεση και η συγκέντρωσή σας δείχνει που είναι η συνένεση. Ως πού να γίνουν αυτά, θέλω να σας ενημερώσω και αν θα γίνουν, η Περιφέρεια προχωράει σε κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας, συνοδευόμενη από μέτρα ασφαλιστικά για να μην είναι δυνατή η πρόθεση των σκέψεων τους. Έχουμε έρθει σε επαφή, έχει έρθει εδώ στελέχη του νομικού γραφείου από την Ελλάδα, από τη Μυτιλίνη, από την Αθήνα, έγκριτο γραφείο και στη Μυτιλίνη για να κατατεθεί η προσφυγή. Ζήτησε την βοήθεια τεχνικού συμβούλου, τη βρήκαμε, θα τη δώσουμε και ελπίζω ότι θα ευοδοθεί. Κλείνοντας, ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και να πω ότι είμαστε και θα είμαστε Έλληνες. Αγαπάμε την πατρίδα μας
δεν ενδίδουμε εύκολα σε τέτοιες πιέσεις των Ευρωπαίων και δεν θέλουμε να καταστούμε εδώ μια βάση αλλοδαπών δυνάμεων. Είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την Ελλάδα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ευχαριστώ που ακούσατε. Να πούμε ότι είναι παρόντες οι αρχηγοί παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτός της κυρίας Καλογύρου, ότι είναι η αρχηγή παρατάξεων του Δήμου Μυτιλίνης, εκτός των γνωστών. Είναι το δίκτυο κοινοτήτων, το οποίο συμμετείχε ενεργά σε όλη την κινητοποίηση. Είναι οι ιερείς από διάφορα προσκυνήματα της Λέσβου. Είναι εργαζόμενοι στο Δήμο Μυτιλίνης και Καλονής και ο Σύλλογος Ελληνοαμερικάνων. Πριν φωνάξω στο βήμα τον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα όλοι μαζί να υψώσουμε τη φωνή μας. Ναι, όλοι μαζί να υψώσουμε τη φωνή μας και να φωνάξουμε μήπως μας ακούσουν στις Βρυξέλλες. Κανένα κέντρο φιλοξενίας στα νησιά. Ούτε στη Βάστρια, ούτε στον Καράτεπε, ούτε πουθενά. Πάμε όλοι μαζί. Συνεχίζουμε λέγοντας ότι κάποιοι είπαν ότι κάνουμε αντικυβερνητική διαδήλωση. Νομίζω ότι βλέπετε και από τους παριστάμενους ότι αυτό που μας ενώνει είναι να οπλίσουμε όποια κυβέρνηση επιλέγεις έχει σήμερα ή αύριο ο ελληνικός λαός να διεκδικήσει στην Ευρώπη. Εμείς σεβόμαστε τη Λαϊκή Βούληση. Πρέπει να σεβαστούν και εκείνη τη δική μας. Καλούμε το Δήμαρχο Λέσβου, Δυτικής Λέσβου, τον Ταξιάρχη το Βέρο, που βρίσκεται μαζί μας για ένα χαιρετισμό. Από το Δίκτυο Κοινοτήτων θα μιλήσει ο πρόεδρος του Περάματος, ο κύριος Χρυσίδης. Ελάτε, κυρία Χρυσίδη. Ελάτε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε δημαγωγοί, ότι δεν είμαστε λαϊκιστές. Στη δημοκρατία είναι βασικό κύτταρο η διαφορετική άποψη. Μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα τους λιθοβολούν ως λαϊκιστές, ως δημαγωγούς και ότι επιφέρουν το διχασμό. Συνδημότησες και συνδημότες της Λέσβου, ως εκπρόσωπος του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, που αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινοτήτων της Λέσβου, σας διαβεβαιώνω ότι σήμερα ανάμεσά μας υπάρχουν δεκάδες συνάδελφοι πρόεδροι και από τους δύο Δήμους και όχι μόνο από την Δυτική Λέσβου, που από παραδρομή ακούστηκε. Και βέβαια, εμείς μεταφέρουμε πάντα την άποψη τη δική σας μέσα από αποφάσεις των Συμβουλίων μας. Τι ήταν λοιπόν οι αποφάσεις από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το αλυσβερίσι των δομών και κέντρων και μπλα μπλα. Τότε που το είχα φορτώσει σε έναν αραμπά και το κυρίζαν σε όλο το νησί. Είχαμε λοιπόν πει από την πρώτη στιγμή για πάρα πολλούς λόγους και κυρίως για λόγους εθνικούς. Λόγω ευαίσθητης περιοχής που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Είχαμε πει λοιπόν καμιά δομή πουθενά. Ούτε στην Καράβα, ούτε στη Βάστρια, ούτε πουθενά. Και κλείσιμο όλων των υπαρχουσών δομών και δημιουργία ένας μικρού κέντρου. Ήμασταν οι πρώτοι που καταθέσαμε την πρόταση. Μικρού κέντρου καταγραφής, πιστοποίησης και άμεσου απεγκλωβισμού από το νησί όλων των φιλοξενούμενων προσφύγων και μεταναστών. Είμαστε λοιπόν εδώ για να διατραδώσουμε για άλλη μια φορά την πεποίθησή μας, την πεποίθησή σας. Γιατί και η σημερινή συγκέντρωση αλλά και η παρουσία σας σε όλα τα μέσα υποδηλώνει αυτό, ότι εμείς ως Λέσβοι δεν μπορούμε να δεχτούμε δούριους ύπους στο νησί μας. Δεν γίνεται αυτό. Για μας, για το μέλλον των παιδιών, για το μέλλον
των νέων και το μέλλον της πατρίδας μας γενικότερα. Οι καιροί ούμενετοι για εθνικούς επαναλαμβάνω λόγους. Έχουμε τον απέναντι φίλο και σύμμαχο. Έχουμε γκριζαρίσματα και τέτοια. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Αυτά όμως πρέπει να μας διατρανώσουν. Να μην δεχτούμε σε καμία περίπτωση κατασκευή τέτοιων κέντρων, δομών, φιλοξενίας. Μέχρι εδώ, όλοι μαζί λοιπόν, όπως από την Καράβα, όπως από όλη τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα, είμαστε παρόντες, όλοι οι συνάδελφοι, με πρόεδρους, προέδρους και τα συμβούλια της Λέσβου, να στεβεύει ότι δεν θα περάσει τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν είχα ενημερωθεί ότι από το Δήμο Δυτικής Λέσβου θα μιλήσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γελαγότης. Κύριε Γελαγότη, έρχεστε παρακαλώ. Γεια σας και από εμάς. Να σας δηλώσω ότι ο Δήμαρχός μας δεν ήθελε να μιλήσει ακριβώς γιατί δεν είναι θέση της Δημοτικής Αρχής αυτά που θα σας πω. Είναι θέση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη Δευτέρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όταν εδώ δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις γνωστές διαδικασίες, εμείς είχαμε συμβούλιο και πήραμε ομόφωνη απόφαση ότι συμμετέχουμε σήμερα σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου στο συναλλητήριο, στις κινητοποιήσεις, όπως συμμετείχαμε, συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε παντού όπου μας καλέσουμε για να είμαστε εδώ και να πρωτοφωνάξουμε μαζί σας την αρχική μας θέση του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία δεν έχουμε μεταβάλει. Είναι μία, εδώ και δύο χρόνια, είναι σταθερή και είναι αταλάντευτη. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες μας, γιατί να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα συνεχίσουν. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Λέσβου για το Μεταναστευτικό, η κυρία Ερυφύλη Γιαννάκα. Παρακαλώ, κυρία Γιαννάκα. Γεια σας και από μένα. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Λέσβου, θα ήθελα να χαιρετήσω και να χειροκροτήσω όλους εσάς που μαζικά ήρθατε για να δείξετε ότι η Λέσβος δεν συνενεί στην κατασκευή υπερδομών. Που ήρθατε να δείξετε ότι εμείς οι Λέσβοι δεν συνενούμε στη μακροχρόνια υποβάθμιση του νησιού μας και στο μόνιμο στιγματισμό του λόγω του μεταναστευτικού. Πληρώσαμε το τίμημα που μας αναλογεί και δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να κουβαλάμε άλλο τον ίδιο σταυρό. Δεν θα επιτρέψουμε να δίνονται επιχειρήματα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού στην Τουρκία που αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για λόγους δικαιοσύνης και αναλογικότητας, για λόγους μειονεξίας που προκαλείται από την νησιωτικότητα, αλλά και για λόγους αντιμετώπισης του επεκτατικού γείτονα, η Λέσβος δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα περισσότερο από ένα μικρό κέντρο καταγραφής και άμεσης αναχώρησης περιορισμένης χωρητικότητας εκτός αστικού ιστού. Ακούγονται πολλά και διάφορα τον τελευταίο καιρό και ο κόσμος είναι αλήθεια ότι δεν ξέρει πού τελειώνει το ψέμα και πού ξεκινάει η αλήθεια. Μα είναι πολύ απλό. Η αλήθεια βρίσκεται στα έγγραφα, στις συμφωνίες και στα μνημόνια που έχει υπογράψει ο κύριος Μηταράκης. Η Λέσβος, λοιπόν, θα είναι σημείο διαλογής των μεταναστών που θα εισέρχονται, για να μπορεί η Ευρώπη να κάνει διαλογή και επιλογή όσων επιθυμεί. Στο νησί μας, δηλαδή, θα μένουν όσοι δεν θεωρούνται κατάλληλοι να ενσωματωθούν στα υπόλοιπα κράτη και θα εγκλωβίζονται εδώ. Παράλληλα, οι απελάσεις και οι επιστροφές, όπως ξέρετε, είναι μηδαμινές, καθώς η Τουρκία δεν δέχεται πίσω τους μετανάστες. Τα δε κράτη από τα οποία προέρχονται οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν υπογράψει με την Ελλάδα διμερείς συμβάσεις και για το λόγο αυτό η επιστροφή τους είναι αδύνατη. Ένα πολύ βασικό σημείο από την ανάγνωση των συμφωνιών είναι η πρόβλεψη για τη μετεκατάσταση των μεταναστών από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά μας.
Τι θέλει ακριβώς να πει αυτή η διάταξη? Τι έχει να πει ο κύριος Υπουργός για αυτό το σημείο που έχει υπογράψει? Πολύ θέλαμε να ακούσουμε την απάντησή του. Κάτι επίσης πολύ βασικό που εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κόπτεται να φτιάξει δομές με σωστές συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες είναι το εξής. Στη Γερμανία οι συνολικές αιτήσεις ασύλου φτάνουν τις 140.000. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, οι μετανάστες έπρεπε να επιστρέψουν στη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδας αυτό δεν είναι εφικτό, διότι γερμανικά δικαστήρια αποφάθηκαν πως οι συνθήκες διαβίωσης των ετούντων άσυλων είναι πάρα πολύ κακές. Για το λόγο αυτό έχει ανασταλεί η επιστροφή τους από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Ενώ η γερμανική κυβέρνηση πιέζεται να αυξήσει τις πιέσεις στην Αθήνα για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης μεταναστών, έτσι ώστε να ξαναγίνουν εφικτές επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Διαβάζουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στα σύμφωνα. Μιλάει για οριστικό κλείσιμο της ΒΙΑΛ, ενώ εδώ για το Μαυροβούνι μιλάει για μετεγκατάσταση μεταναστών από το Μαυροβούνι στη Νέα τη Δομή. Λάθος, διατύπωση, παράληψη. Γιατί δεν γίνεται οριστικό κλείσιμο, γιατί δεν αναφέρεται ρητά το οριστικό κλείσιμο του Μαυροβουνίου? Επίσης, όλες οι κόκκινες γραμμές που είχε βάλει ο Δήμος Μυτιλίνης πέρυσι με την οριακή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβιάζονται από τα σύμφωνα και τα μνημόνια. Θα είναι 5.000 τα άτομα αρχικά, με τα βάνια διευκρίνιστο, μόνιμη δομή διαστόματος του Πρωθυπουργού, 1.000 περίπου στρέμματα μαζί με τις διόδους που αμέσως τις προσδίδουν το χαρακτήρα της υπερδομής που ο ίδιος ο Δήμος είχε βάλει ως κόκκινη γραμμή. Επίσης ισχυρίζονται ότι η βάστρια θα είναι κλειστή. Πώς κλειστή? Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετανάστες θα πηγαίνουν έρχονται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και όλοι αυτοί που θα διασχίζουν το μεγαλύτερο και κυριότερο πνεύμονα οξυγόνου του νησιού, το υπέροχο αυτό δάσος, ποιος εγγυάται ότι δεν θα βάλει φωτιά είτε ηθελημένα είτε από αμέλεια? Ποιος παίρνει αυτή την ευθύνη? Είναι δυνατόν να ελεγχθεί τόσος κόσμος που θα πηγαίνει έρχεται? Εξάλλου το παιχνίδι με τις φωτιές το έχουμε δει πάρα πολύ καλά να παίζεται στο νησί μας. Κάποιοι δείχνουν με καμάρι τη Σάμο και υπερηφανεύονται ότι η Σάμος ηρέμησε από το μεταναστευτικό. Ποιον κοροϊδεύουν? Η Σάμος δεν θα αργήσει να γεμίσει μόλις γίνουν οι υπερδομές στη Λέσβο, στη Χίο και στον Εύρο. Φυσικά τώρα δεν μπορούν να τη γεμίσουν, γιατί θα δώσουν έναυσμα στους κατοίκους των άλλων νησιών να αντιδράσουν. Τελειώνω, θέλω να επισημάνω τα εξής, τελειώνοντας. Εφόσον αυτό που είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, εφόσον γίνεται σωστή φύλαξη συνόρων και η αποσυμφόρηση έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό προς τιμή της κυβέρνησης, ποιο το νόημα της ύπαρξης μιας τεράστιας υπερδομής εδώ στα σύνορα που μόνο εθνικές συμφορές μπορεί να φέρει με τον Τούρκο που προκαλεί καθημερινά και απροκάλυπτα έχει βλέψει στα νησιά μας? Το ζωφερό μέλλον που θέλουν να μας επιβάλλουν θα δημιουργήσει μόνιμη εξάρτηση της οικονομίας της Λέσβου από τον παρασιτισμό του μεταναστευτικού και σταδιακά θα λιώσει το χαρακτήρα του νησιού μας. Η απάντηση όμως σε όλα αυτά δίνεται από τον κόσμο. Από τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ, που νοιάζεται και αγαπά τον τόπο του, που θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν εδώ, που θέλει να ξαναδεί το νησί του έτσι όπως ήταν και καλύτερο. Η πολιτική και τα κάθε είδους συμφέροντα δεν καθορίζουν και δεν ξεπουλάνε ένα τόπο. Και σήμερα ο κόσμος μίλησε και είπε όχι στις υπερδομές, κλείσιμο του καράτεπέ. Επιτέλους, αφήστε το νησί μας ήσυχο από τα συμφέροντά σας και βοηθήστε το να αναπτύξει μια υγιή οικονομία μακριά από τα χρήματα του μεταναστευτικού. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε όλοι οι ομιλητές καταλήγουν ότι δεν θα γίνουμε οι νήσος Έλλης της Ευρώπης, δεν θα γίνουμε το Γκουαντάναμο, ούτε και η Σπιναλόγκα για αυτούς που θεωρούν απόβλητους οι Ευρωπαίοι να μας αφήσουν σε εμάς.
είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας προοδευτικός τόπος που θα έχει όραμα για μια ανάπτυξη. Αυτό ζητάμε από τους κυβερνώντες. Ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο, όπως πολύ σωστά είπε ο Περιφερειάρχης. Εκ μέρους της αδερφή Λέσβου, παρακαλώ τον κύριο Αλεξίου ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό, γιατί αρχίζει να ψυχαλίζει. Μαζί μας είναι ο Θεός. Οι βροχές στην Άνοιξη είναι τα λεγόμενα μπαχάρια, όπως ξέρετε. Χαιρετίζω την εκδήλωση ως αντιπρόσωπος του Δημοσίου Φορέα όλων των εργαζομένων που είναι στο Δημόσιο. Εμείς πάντα στηρίζουμε και θα στηρίξουμε τους αγώνες που έχουν το καλό του νησιού μας και του τόπου μας. Το νησί, η Λέσβος, οι κάτοικοί της, οι εργαζόμενοι για χρόνια σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης που δεν αντέχεται άλλο. Όλοι μαζί πιστεύω ότι συμφωνούμε εδώ ότι δεν θέλουμε καμία δομή ούτε ανοιχτού ούτε κλειστού τύπου εδώ στη Λέσβο. Ζητάμε το αυτονόητο και αυτό που θέλουν όλοι οι πολίτες της Λέσβο. Ένα κέντρο υποδοχής που να καταγράφει, να ταυτοποιεί τους πρόσφυγες και στη συνέχεια με τη θέλησή τους να πάνε στα υπόλοιπα μέρη της χώρας και στην Ευρώπη. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ενωμένοι για την ανάπτυξη αυτού του νησιού. Όπως καταλάβατε, φωνάζουμε μόνο τους επικεφαλείς των δευτεροβάθμιων σωματείων, γιατί αλλιώς θα πρέπει να είμαστε μετά από τόσους που συμμετέχουν μέχρι το βράδυ εδώ. Λοιπόν, από το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Λέσβου, ο Γιάννης Ζαφυρίου. Γιάννη, να είσαι σύντομος, μην αρχίσεις και βρέχει. Το Εργατικό Κέντρο Λέσβου χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση και όσους βρίσκονται σήμερα εδώ από όλες τις άκρες του νησιού. Χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους, τους νέους, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους. Η απάντησή μας στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και θα είναι μία. Καμία δομή φυλακή, ούτε στη Βάστρια, ούτε στο Καράτεπε, ούτε και πουθενά. Τα νησιά μας δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αποδείξαμε περίτρανα ότι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να δείχνουν την αλληλεγγύη τους σε πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε και μεταξύ μας. Αυτό έκαναν και αυθόρμητα πολλοί συνάδελφοι και συγχωριανοί μας από το 2015. Αλλά αυτό δεν είναι άλοθη για να μετατραπεί η Λέσβος, η Χίος και τα άλλα νησιά σε αποθήκες ψυχών, επειδή αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί να κάνει τη διαλογή τους κατά πώς τους συμφέρει. Να τον χαίρονται τον ανθρωπισμό τους μαζί με την κυβέρνηση ετούτη και την προηγούμενη. Να την χαίρονται την πολιτική τους που στρέφεται ενάντια και στους νησιώτες και στους κατατρεγμένους. Να χαίρονται και τις συμφωνίες εγκλωβισμού που υπέγραψαν και υλοποίησαν οι κυβερνήσεις τους, όπως το Δουβλίνο και η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν τα διπλώσαμε. Δεν ξεχνάμε το μεγαλειώδη ξεσηκωμό του 2020 εδώ και στη Χίο με την εισβολή των ΜΑΤ. Δεν ξεχνάμε τον πόνο των κατατρεγμένων που γυρεύανε στην άσφαλτο νερό. Δεν ξεχνάμε τους πνιγμένους. Δεν ξεχνάμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας που 100 χρόνια πριν ήρθαν και αυτοί με βάρκες. Δεν ξεχνάμε ούτε το έσχος της Μόριας, ούτε το σημερινό στον Καράτεπε. Δεν ξεχνάμε τη μεγάλη κινητοποίηση ανήμερα των φώτων. Δεν ξεχνάμε την κινητοποίηση στη Λάσπες και τη βροχή μέσα στη Βάστρια. Όχι, δεν ξεχνάμε και συνεχίζουμε τον αγώνα για καμία δομή φυλακή ανοιχτή ή κλειστή, ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να μετατρέψει το νησί μας σε χώρο εγκλωβισμού και διαλογής προσφύγων. Δεν ξεχνάμε και συνεχίζουμε τον αγώνα για άμεσο απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά και τη χώρα, για να πάρουν χαρτιά για τις χώρες προορισμού τους να φτιαχτούν επιτροπές ασύλου μέσα στη Τουρκία. Ας γνωρίζει ο λαός της Λέσβου πως η κυβέρνηση σε χρόνο ντετέ βρήκε 176 εκατομμύρια ευρώ για τη δομή.
176 εκατομμύρια. Δεν κάνει όμως το ίδιο όταν πρόκειται για τα προβλήματα που έχει ο λαός μας. Ποιος την εμποδίζει να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις? Γιατί πρέπει να παλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα με 300 και 400 ευρώ? Γιατί θα πρέπει να κρυώνουμε μέσα στα σπίτια μας αφού δεν μας φτάνουν για να τα βγάλουμε πετρέλαιο? Γιατί πρέπει να τρομάζουμε μόλις μας έρθουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και του ΟΤΕ? Το Βοστάνιο έχει 7 ΜΕΘ και τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα και αλλού δεν υπάρχουν. Οι μαθητές τυφάζονται σε τριαντάρια τμήματα. Οι φοιτητές παστώνονται στα λεωφορεία και κρεώνουν στις ιστείες. Για όλα αυτά μας λένε πως δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Καλούμε το λαό του νησιού μας να διεκδικήσει από την κυβέρνηση και το κράτος άμεσα μέτρα προστασίας για το εισόδημα και την υγεία του, για αυτά που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Έλα, τελειώνουμε. Παρακαλώ, στη δημοκρατία έχει διεκδικούμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Μόνιμο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο 50% αποσυνδεδεμένο από το προσφυγικό και κατάργησή του στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Διαγραφή χρεών στους επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης για τα χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας. Μείωση των δημοτικών τελών για εργαζόμενους και επαγγελματίες. Προσλήψεις προσωπικού και κάλυψη κενών στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Μέτρα πρόληψης για την υγεία σε πανεπιστήμια και σχολές. Αυτά έχουμε ανάγκη και όχι δομές φυλακές. Κλείνοντας, συνάδελφοι, συναδέλφισες, το ακούσαμε και αυτό. Ορισμένοι τάχθηκαν ενάντια στη σημερινή κινητοποίηση από πατριωτισμό. Πάει πολύ να μιλάνε για πατριωτισμό αυτοί που είναι με το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα και προωθεί τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Είναι τόσο πατριώτες που στέλνουν τα μάτια να χτυπάνε τους εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα. Σήμερα πήραν απάντηση. Θα πάρουν και άλλες, γιατί ο αγώνας μας συνεχίζεται για τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ένας καθηγητής μου πριν λίγο καιρό, καταγόμενος ένας καθηγητής μου, παρακαλώ ακούστε αυτό, ένας καθηγητής μου, καταγόμενος από την Ύμβρο, πριν από λίγο καιρό, μου τηλεφώνησε ακούγοντας τον Περιφερειάρχη αυτά που είπε στη Βάστρια, ιστορικός είναι ο άνθρωπος, και μου είπε, οι Τούρκοι όταν ήθελαν να διώξουν τον ελληνικό πληθυσμό της Ύμβρου, δημιούργησαν εκεί τεράστιες φυλακές. Έτσι τα μαζέψαμε και φύγαμε. Παρακαλώ, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, ο κύριος Στρατής Κόμβος, γιατί έχουμε μνήμη και θυμόμαστε. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, εκπροσωπώντας τους αγροτικούς συλλόγους του νησιού και γενικότερα το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε φωνάζοντας δυνατά: καμιά δομή στα νησιά μας. Να κλείσει η δομή του ΚΑΡΑΤΕΠΕ και να απεγκλωβιστούν άμεσα όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από το νησί. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αγρότες συμμετέχουν σε μια κινητοποίηση με αυτά τα πάγια αιτήματα, αλλά δεν θα είναι και η τελευταία. Για όσους κατά καιρούς λένε και γράφουν ότι αυτά τα τρία αιτήματα, μαζί με την πίεση που μπορούν να ασκήσουν οι λαοί για τερματισμό των υπεραλιστικών επεμβάσεων, είτε αυτές είναι πολεμικές είτε ειρηνικές, δεν είναι ρεαλιστικό μπροστά στην παρούσα πραγματικότητα, ένα απαντάμε. Ρεαλισμός δεν είναι να αποδέχεις τον ξεριζωμό, τη φτώχεια, την πείνα, τον πνιγμό και την εξαθλίωση, προσπαθώντας να τα διαχειριστείς άλλες φορές κακά και άλλες χειρότερα.
Ρεαλισμός είναι οι λαοί να σηκώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε αυτούς που τα δημιουργούν, απέναντι σε αυτούς που δεν βλέπουν ζωές, ψυχές, ανθρώπους, αλλά συμφέροντα και κέρδη. Ρεαλισμός είναι να παλέψουμε εμείς οι αδύνατοι σε εισαγωγικά, γιατί απλά δεν ξέρουμε τη δύναμή μας, σταματώντας αυτά τα εγκλήματα που γίνονται. Γιατί μια παροιμία του σοφούλαού μας λέει ότι αν καίγεται το σπίτι του γείτονα, περίμενε να έρθει και η σειρά σου. Εμείς οι αγρότες έχουμε ένα επιπλέον λόγο να μην θέλουμε μια δομή όπως αυτή που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση και χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι μέσα στην καρδιά ενός πανέμορφου δάσους, πράγμα σπάνιο για τα νησιά μας. Γιατί είναι μέσα στο σπίτι μας. Γιατί οι κάμποι και τα βουνά είναι για μας το σπίτι μας. Από τη στιγμή μάλιστα που εκεί περνάμε τις περισσότερες ώρες, λίγο πριν βγει ο ήλιος, μέχρι πολύ μετά όταν έχει δύσει, αφού όλες οι κυβερνήσεις με την αντιαγροτική πολιτική που ακολουθούν μας έχουν οδηγήσει στην εντατικοποίηση της δουλειάς για να μπορέσουν να επιβιώσουμε. Κύριοι της κυβέρνησης, όλοι εμείς οι βιοπαλλαστές αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουμε ανάγκη από δομές φυλακών ψυχών. Δεν έχουμε ανάγκη από τον πακτολό των χρημάτων που έχετε προαποφασίσει να ρίξετε δεξιά και αριστερά για τη δημιουργία του, προσπαθώντας να κάμψετε αντιδράσεις και αντιστάσεις. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τα δισεκατομμύρια που δίνετε για πολεμικές μηχανές που έρχονται για να στρατολογηθούν στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και όχι να καλύψουν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη στήριξη και επαρκή χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε ανάγκη από ουσιαστική στήριξη που θα μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να παράγουμε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Δεν θέλουμε αύξηση χωρητικότητας των δομών. Θέλουμε μείωση του κόστους παραγωγής. Θέλουμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Θέλουμε μείωση του αγροτικού ρεύματος. Θέλουμε επιδότηση ζωοτροφών. Δεν θέλουμε μπετά και σιδερένια κλουβιά στο δάσος. Θέλουμε προστασία από τις φυσικές καταστροφές, αντιπλημμυρικά έργα, προστασία και απαραίτητα έργα υποδομής. Θέλουμε ένα ΕΛΓΑ που να ασφαλίζει στο 100% της παραγωγής. Δεν θέλουμε να ζούμε από τις αποζημιώσεις. Θέλουμε να αποζημιωθούμε όμως άμεσα από την ακαρπία που πλήττει τον Ελαιόνα μας τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλουμε να ζούμε με επιδόματα και δωράκια. Θέλουμε να μας εγγυηθείτε τιμές για το λάδι, το γάλα και το κρέας που να μας αφήνουν αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσουμε. Γι' αυτά όλα παλεύουν οι συνάδελφοι στα αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Δεν θέλουμε δομές όπως και αν τις βαφτίζετε. Θέλουμε έργα ανάπτυξης για τον τόπο μας. Αυτά θέλουμε και γι' αυτά θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Ο αγώνας, να είστε σίγουροι, θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.